στη μακρινή εκείνη εποχή, έπεσε μεγάλο κακό στην οικονομία. 2 χρόνια έφυγε να δουλέψει και τα σκαρτά δεν φύγωνα. Χιλιάδε και πέθανα. Αποφάσισαν οι δημοτικές πόλεις να στείλουν αντιπροσώπους στο μαντίο των αδελφών, τους θεόλους, για να ζητήσουν βοήθεια στο θεό απόλυμα. Η Πυθία είπε ότι μόνο το μαντίο του τροφονιού στη Λιβαδιά θα μπορούσε να τους δώσει βοήθεια. Οι δηλωτοί αντιπρόσωποι ακολούθησαν την πρόταση της Πυθίας, έφτασαν στη Λιβαδιά, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν το μαντίο του τροφονιού. Όπου και να ρώτησαν, κανείς δεν βοήθησε. Τότε γεροντότερος των θεωρών, ο Σάουν από το Ακρέφινο, παρατήρησε ένα σμήνο μελισσών. Και τότε φωτισμένος από την υπερφυσική έλευση, αποφάσισε να το ακολουθήσει. Όταν οι μέλισσες μπήκαν σε ένα σπήλαιο, μπήκε και ο Σάουν μέσα και εκεί ανακάλυψε το ιερό. Κατά τους αρχαίους, οι μέλισσες συμβόλησαν τις ψυχές, που έσυναν στη γη με δικαιοσύνη και επιστρέφουν στον ουρανό ικανοποιημένες, διότι έφερε εις πέρας το θεάρεστο έργο. Ο Σάουν, ακολουθώντας λοιπόν την πορεία των μελισσών, ακολούθησε την οδό των μαγαρίων ψυχών. Την οδό προς το σπήλαιο που συμβολίζει την κάθοδο προς τον Άδη. Εκεί συνάντησε τον τροφόνιο. Εκεί ο Σάουν διδάσκεται από τον τροφόνιο την ιερουργία και γίνεται ο πρώτος ιερέας. Θυσιάζει και παίρνει τον σωτήριο χρησμό. Ο βιωτικός ουρανός, χάρη στις υποδείξεις του μαγείου, γέμισε σύννεφα. Και μια ευλογημένη βροχή πόντισε με τις κοντρές ψυχάλες την διψασμένη γη. Ξανάρθε η χαμένη γη, η χαμένη ζωή, τα γεννήματα και τα άλλα λαθά πλημμύρισαν πάλι. Αυτός είναι ο μύθος που μας λέει πώς δέθηκε το μαντίο του τροφόνου στη Λιβαδιά. Και βέβαια, επειδή σήμερα εδώ κοντά μας έχουμε και πάρα πολλούς φιλοξενούμενους από πολλά καναμπρία της Ελλάδος, θα πρέπει να λέγαμε και δύο πράγματα πώς ήταν το μαντίο και πώς γινόταν, πώς παίρνανε οι πιστοί αυτό που θέλανε να μάθουν από το μαντίο, το χρησμό. Οι αρχαίοι συγγραφείς, όταν αναφέρονται στο μαντίο, το χαρακτηρίζουν ως στόμιο ή ως πύλαιο ή ως υπόγειο οίκημα ή και μνήμα. Δηλαδή, το χαρακτηρίζουν σαν ένα υπόγειο τόπο, ένα τάφο. Ο Παυσανίας μας λέει το μαντίο αποτελείται από 2 μέρη. Το πρώτο μέρος είναι ο προθάλαμος, το οποίο ονομάζεται χάσμαγης, και το δεύτερο, που είναι το κυρίως μαντίο, το οποίο αποκαλεί άδικο. Εξωτερικά το μαντίο αποτελείται από ένα επίπεδο κυκλικό χώρο, υπερυψωμένο από το έδαφος περίπου 1 μέτρο, καλυμμένο με λευκό μάρμαρο και με διαστάσεις όσο ένα μικρό λόγο. Πάνω στη μαγνάδινη κυκλική επιφάνεια ήσαν καρφωμένα πέτρινα με περιμετρικά χάλκινη στήλη, συνδεδεμένοι μεταξύ τους με χάλκινες επίσης ζώνες. Μεταξύ των στυλών υπήρχαν περάσματα που οδηγούσαν στο εσωτερικό του κύκλου. Το θολωτό υπόγειο υποδόμημα είχε διάμετρο περίπου 2 μέτρα και είχε βάθος περίπου 4 μέτρα. Στο εσωτερικό του κτίσματος, στη βάση του τοίχου υπήρχε ένα πολύ μικρό άνοιγμα, πλάτης μισού μέτρου και ύψους περίπου 25 εκατοστών. Ήταν το ιερό στόμιο που χρησιμοποιούνται ως είσοδο στο άνοιγμα. Το πώς ήταν το άνοιγμα κανείς δεν το ξέρει. Γιατί δεν υπάρχουν πληροφορίες. Όποιος έμπαινε εκεί δεν έπρεπε ποτέ να μιλήσει. Άρα δεν ξέρουμε πώς ήταν. Αν ήταν πιο μικρό, φανταζόμαστε ότι θα ήταν πολύ πιο μεγάλο από το προθάλαμο. Το μαντίο του τροφονίου μας θυμίζει, έτσι για να καταλάβουμε το σχήμα, ένα μικρό μυκηναϊκό τάφο, σαν τον τάφο του Αγαμέμνονα, του Εβραίου στις Εβδομήνες, ή το θησαυρό των Μηνίων στον Αρχομενό. Πώς γινόταν η χρησιμοδότηση, ο περιηγητής Παυσανίας που ήταν το 175 μετά Χριστό, μας δίνει μερικές πληροφορίες. Ο πιστός που ήθελε να ζητήσει τον προχρησμό έπρεπε να κάνει μια συγκεκριμένη δίαιτα, να παραμείνει σε ένα ξενώνα που λεγόταν του αγαθού δαίμονα και της αγαθής τύχης και να αρχίσει να θυσιάζει. Κάθε μέρα έκανε μια θυσία. Ξεκινούσε από τον τροφόνιο, μετά στα παιδιά του τροφόνιου, στον Άλκανδρο και στην Έρκυνα, στον Απόλλωνα, αργότερα στον Κρόνο, στον Δ
κυρία Βασιλέα, στη Δήμητρα Πινιώχη και ούτως καθεξής. Κάθε μέρα, μετά τη θυσία, οι ονοσκόποι έλεγαν αν η θυσία πήγαινε καλά. Αν πήγαινε καλά, συνέχισε. Αν δεν πήγαινε καλά, άρχισαν πάλι από την αρχή. Την τελευταία μέρα, την τελευταία νύχτα της προπαρασκευής, έπρεπε να θυσιάσει ένα μαύρο κρυάκι. Στο αγαμίδι, στο δόθρο, που δόθρο στην αρχαιότητα ήταν το υπόγειο θυσιαστήριο. Αν και αυτή η θυσία ήταν ευπρόσδεκτη, τότε οι ιερείς τον οδηγούσαν τις προχωρημένες ώρες της νύχτας στις πηγές της Έλληνα, από το Ταλόνας. Εκεί τον ένωσαν στα κρύα νερά της και τον άλυφαν μεγάδι, τον αρωμάτιζαν, τον φινιάτιζαν, δύο παιδιά από την Λιβαδιά, 13 περίπου χρόνων, που τα έλεγαν Ερνές. Τα παιδιά, όσο οδηγεί σε μια υποχρόνια κάθοδο, που εδώ είναι κάθοδος στον τάφο, Μαρμίο, παίρνουν το όνομα του Ερνή, του ψυχοκομού, που οδηγούν τον ψυχό στην άνθρωση. Μετά, έδιναν το πιστό να πιει νερό, από δύο πηγές. Πρώτα, από την πηγή της λύθης, για να ξεχάσει όπου τον βασάνιζε, δηλαδή η τύψη σου. Και μετά, από το νερό μιας άλλης πηγής της μνημοσύνης, για να θυμηθεί ό,τι θα έβλεπε και θα άκουγε όταν θα κατέβαινε στο άνθρωπο. Και αφού λοιπόν τον έπιναν με υλό άσπρο χιτώνα και του φορούσαν πέδιλα, σανδάλια, τα οποία είχαν κατασκευαστεί εδώ από τη Βιόπια, τον οδηγούσαν σε ένα σπήριο που ήταν το ξύλινο, το ξώανο του τροφόνου, το οποίο λένε ότι έχει κατασκευάσει ο Δέντρος. Για να προσευχηθεί. Στη συνέχεια, πλήρωνε τον πελανό για να αγοράσει δύο μελόπιτες, κάτι σαν λουκουμάδες. Ο πελανός δεν είχε συγκεκριμένο ποσό, δηλαδή δεν είχε ένα συγκεκριμένο ποσό. Αν κάποιος ήταν πλούσιος, πλήρωνε πιο πολλά. Αν ήταν φτωχός, λιγότερα. Τις μελόπιτες τις κρατούσε στα χέρια του για να τις προσφέρει, άλλοι λένε, δεν είναι αυτός ίδιο, στα φίλια που θα συναντούσε στο άγγελο, για να μην αδικηθεί. Δηλαδή, θα τις προσέφερε ως προφή στα φίλια για να μην τον ενοχλήσουν, όση ώρα ήταν εκεί. Τώρα πλέον καθαρό στο σώμα και στην ψυχή, εξαρτησμένος και μετά την ψυχολουσία στα κρύα νερά της έρευνας και τη βία και την προσευχή, είναι έτοιμος να επικοινωνήσει με τον Θεό. Από το εξωτερικό μέρος του μαντίου κατέβαινε στο προθάλαμο μια κινητή σκάλα. Κατέβαινε εκεί, στο δάγκωρο του προθάλαμου, έβαζε τα πόδια του στην τρύπα αυτή που είπαμε στο στόμιο, μέχρι τα κόρατα και εκεί μια ώρα τη δύναμη τον τραβούσε προς τα μέσα, απορροφιόταν σαν κάτι να τον τραβούσε και έλεγε εκεί πόσο δεν ξέρω. Μέρες, ώρες, λέγονται πολλά, σίγουρα δεν ξέρω πόσο ακριβώς. Στο άδειο πιστό έβλεπε οράματα και άκουγε. Λόγια δρομένα που σήμαιναν τις θελήσεις του Θεού. Μετά οι ιερείς από την ίδια τρύπα, με τον ίδιο τρόπο, χώριζε πρώτα τα γόνατα, τον τραβούσαν και τον οδηγούσαν επάνω. Και τον παρέδιναν, τον έβαζαν πάνω σε έναν θρόνο, στον θρόνο της μνημοσύνης. Έτσι για να θυμηθεί πάλι και εκεί επάνω να διηγηθεί όσα είδε και άκουσε στο άνοιγμα. Οι ιερείς τα ερμήνευαν, τα έγραφαν επάνω σε μια πινακίδα, την οποία και έδιναν. Αυτή η πινακίδα και ό,τι είδε στο άδειο, ό,τι έλεγε την Αγίδα και ό,τι είδε στο άδειο, απαγορευόταν τα πλήρη. Ήταν αποκλειστικά δικά. Κάποιος που τα είπε βρέθηκε νεκρός λίγα μέτρα πιο πέρα από το μαντίο. Αυτά που είδε και άκουσε ήταν τρομερά. Γι' αυτό πάρα πολλοί από αυτούς που κατέβηκαν και όταν γύρισαν πίσω είχαν χάσει το χαμόγελό τους. Άλλοι για πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα κάποιος πήγε και στο μαντίο του τελφώνου για να ζητήσει βοήθεια.